Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Κίθο και να είμαστε πάλι εδώ να παίξουμε άλλο ένα επεισόδιο στο Binding of Isaac. Θα ξεκινήσουμε για πέμπτη και συνεχόμενη φορά και μάλλον τελευταία προς το παρόν με τον Isaac, διότι μετά σκοπεύω να ξεκινήσω με τους άλλους. Στην προηγούμενη μας διαδρομή δεν πήραμε καλά αντικείμενα, παρόλα αυτά μπορέσαμε και κερδίσαμε λίγο με την τύχη μας. Το Rusted Key εδώ πέρα που πήραμε σε αυτή την έκδοση που παίζουμε είναι άχρηστο. Παρόλα αυτά, με ένα Halo, ένα X-Ray Vision και μερικά άλλα άσχημα αντικείμενα μπορέσαμε και κερδίσαμε. Στο τέλος η Βίβλος μας βοήθησε, άσχετα που έπαιξα το 50% της μάχης με την καρδιά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, τι περιμένουμε σε αυτή μας τη διαδρομή? Περιμένουμε να βρούμε πολλά αναλώσιμα και ξανά τα X-Ray Vision. Δεν πειράζει, καλό είναι που τα παίρνουμε στην αρχή. Θα μπορέσουμε να ανοίξουμε όλα τα μυστικά δωμάτια δίχως να χρησιμοποιούμε βόμβες. Οπότε η χρήση των βομβών αρχίζει σιγά σιγά και δεν είναι τόσο αναγκαία. Παρ' όλα αυτά, εάν εμφανιστούν, ευπρόσδεκτα θα είναι. Και το πρώτο μας active αντικείμενο, My Little Unicorn. Active αντικείμενο, θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα στο boss. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ πέρα. Θα δούμε, τέλος πάντων. Ας τελειώσουμε από όλα τα δωμάτια. Ας μπούμε τώρα, δεν πειράζει. Και... λοιπόν, ποιο από τα δύο θέλουμε? Θέλουμε το The Pact, γιατί μας δίνει δύο μπλε καρδιές, ενώ το The Mark μας έδινε μία μπλε καρδιά. Μας ανεβάζει τα tiers, δηλαδή το πόσο συχνά ρίχνουμε δάκρυα, μας ανεβάζει λίγο την ταχύτητα και λίγο τον damage. Famine, θα πάρουμε ένα Cube of Meat, δεν πειράζει, είναι ωραία, είναι αμυντικό αντικείμενο, καλύτερα να το έχουμε από την αρχή και αυτό. Το active αντικείμενο θα το χρησιμοποιήσω μετά, όταν αλλάξει μορφή, τώρα δηλαδή, για να τελειώνουμε γρήγορα. Λοιπόν, αυτά από τον πρώτον όροφο. Δεν βλέπω να υπάρχει δεύτερο μυστικό δωμάτιο, οπότε πηγαίνουμε στον δεύτερο όροφο, στο κελάρι νούμερο 2, Curse of the Lost. Τώρα, η δουλειά μας ποια είναι? Να μην χάσουμε μπλε καρδιές. Είναι σταθερά πράγματα. Τώρα θα είναι πολύ ωραία να βρούμε τις 9 ζωές, που είναι και κάποιο αντικείμενο, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα από τα 3 αντικείμενα γκάπι, ώστε σιγά σιγά να έχουμε και ζωές, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτές τις ζωές, αλλά να μπορούμε και να προχωρήσουμε παίρνοντας και τα υπόλοιπα 2 από τα 3 που θα μας απομείνουν. Εδώ πέρα το αντικείμενο είναι Brother Bobby, μας ακολουθάει και βαράει όπως βαράμε εμείς, στην ίδια κατεύθυνση. Ζημιά παραπάνω κάνει, οπότε καλό είναι, κακό δεν είναι, από το να παίρναμε κάποιο άλλο άχρηστο αντικείμενο. Σαν πρώτος όροφος και μόνο που πήραμε το The Pact, ήταν μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάμε με μια πολύ καλή βάση damage και arcade. Θα δούμε πως θα το αξιοποιήσουμε αυτό το arcade. Μάλλον θα το αξιοποιήσουμε έτσι. Μήπως και μπορέσουμε και πάρουμε... δεν μπορούμε, όχι. Μήπως μπορούσαμε και παίρναμε μία επιπλέον κόκκινη καρδιά, και την οποία θα μπορούσαμε να ανταλλάζαμε στο Devil Room με κάποιο damage ή κάτι άλλο. Εδώ βρήκαμε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, από ό,τι φαίνεται. Και το πρώτο, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Το πρώτο είναι και άλλο ένα αντικείμενο στο μυστικό δωμάτιο, πάρα πολύ καλό αντικείμενο, Spider Bite. Από το δεύτερο όροφο τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια πολύ άνετη διαδρομή. Πάμε λοιπόν, το boss είναι ο Pin. Πολύ εύκολο boss. Έχουμε και το Spider Bite, το οποίο κάνει ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά μας. Και τόσο απλά κερδίσαμε. Λοιπόν, θα πάρουμε τη ζώνη, θα μας δώσει ταχύτητα,
και θα πολεμήσουμε τον Krampus. Ο Krampus θα μας δώσει το Lamp of Coal, το οποίο και αυτό είναι αναβάθμιση ζημιάς. Όσο ταξιδεύουν στον αέρα τα δάκρυα, τόσο μεγαλύτερη ζημιά θα κάνουν. Προσπαθήσουμε να μην χάσουμε κάποια υγεία εδώ πέρα. Εμείς τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική αρχή. Παίρνουμε και το Lamp of Coal και κλειδί. Ίσως καταφέρουμε να πάμε και στο μαγαζί. Και τα δάκρυα μας συνεχώς αλλάζουν χρώματα. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε. Λογικά θα μπορέσουμε, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και άλλη μισή κόκκινη καρδιά, ίσως και παραπάνω. Αλλά θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το active αντικείμενό μας. Οπότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Πόσο φυσικά βρούμε κι άλλο ένα κλειδί. Ίσως το χάπι το οποίο έχουμε να είναι το bomb sarkis και να μας ανταλλάζει τα κλειδιά μας με τις βόμβες. Όχι. Για να δούμε εδώ. Ούτε εδώ. Ας χρησιμοποιήσουμε μία βόμβα. Θα πάρουμε 4 νομίσματα. Και πάμε στο τελευταίο δωμάτιο. Και μετά θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε όσον αφορά το μαγαζί. Που δεν θα χρειαστεί να κάνουμε και πολλά, διότι το κλειδί το έχουμε βρει ήδη. Τώρα τι μας ενδιαφέρει σιγά σιγά να έχουμε όσο πιο δυνατόν περισσότερη υγεία. Κι άλλα αμυντικά αντικείμενα δεν ήταν καθόλου άσχημα. Να δούμε μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάτι παραπάνω από εδώ. Κάποιο επιπλέον κλειδί για τον επόμενο όροφο δηλαδή. Στα 15 θα σταματήσω. Συνεχίζουμε. Εδώ μπορούμε να πάρουμε και κάποιο αντικείμενο. Όχι, δεν πήραμε το σκατόλι, διότι έτσι λέγεται. Δεν μας αφήνει να σταματήσουμε. Για ένα κλειδί γίνονται όλα αυτά. Και το πήραμε το κλειδί μας, όπως πήραμε και καρδιές, οπότε θα δούμε μήπως μπορούμε να την πιέσουμε λίγο ακόμα να πάρουμε την επιπλέον υγεία. Για να δούμε. Όχι. Δεν έγινε, δεν πειράζει, πάμε στο μαγαζί να δούμε τι υπάρχει εκεί μέσα. Ελπίζω να υπάρχει κάτι καλό, ίσως το χάμπι, το χάρτης, η πηξίδα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Παίρνουμε και τη μισή καρδιά να γεμίσουμε από κόκκινες καρδιές. Και τι έχουμε, το Book of Revelation. Δεν θα ήταν άσχημα να το πάρω και να μείνω με αυτό. Πράγμα το οποίο θα κάνω, δεν με πειράζει. Το Book of Revelation μας δίνει ανά 6 δωμάτια δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε μία μπλε καρδιά. Αυτό θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε τις κόκκινες καρδιές μας από κάποια μελλοντική ζημιά. Που σημαίνει ότι έτσι θα μπορούμε να έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να πάμε στον Devil Room. Δηλαδή με μια αγορά ενός βιβλίου ίσως μπορούμε και καταφέρουμε και πάρουμε 2-3 αντικείμενα καλά, δυνατά. Ήδη βρισκόμαστε και στο boss. Πάμε να δούμε τι υπάρχει. Είναι ο Pit. Δεν είναι καθόλου δύσκολος. Διότι και μόνο με το Spider Bite τον αργούμε. Βρισκόμαστε ήδη σε πάρα πολύ καλό σημείο και τον κερδίσαμε τόσο απλά. Πήραμε το Squeezy, πάρα πολύ καλό αντικείμενο, αυξάνει τα δάκρυα, τα πόσο γρήγορα ρίχνουμε δάκρυα. Και πάμε να δούμε στο Devil Room. Δεν θα πάρω κάποιο αντικείμενο, ούτε το φτιάρι ούτε το Book of Belial.
θα παραμείνουμε το Book of Revelations ώστε να παίρνουμε τις μπλε καρδιές, οι οποίες θα μας κρατήσουν ζωντανό. Μέχρι στιγμής έχουμε μια πολύ άνετη διαδρομή, εύκολη. Έχουμε damage, έχουμε και ένα ακόμα άσχημα αντικείμενο. Το οποίο είναι απλά μια βόμβα. Και τραβάει απλά τους αντιπάλους πάνω του όταν το χρησιμοποιούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το Book of Relation επίσης όταν το χρησιμοποιούμε, αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει τον boss, τον μεταμορφώνει σε κάποιον καβαλάρι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λογικά να αναβαθμίσουμε το Cube of Meat. Διότι παίρνοντας ένα Cube of Meat αποκτούμε αυτό που έχουμε τώρα. Παίρνοντας ένα δεύτερο Cube of Meat, αυτό μεταμορφώνεται σε ένα στρόγγυλο αντικείμενο, να το πω έτσι, το οποίο βαράει μαζί με εμάς. Και μετά από το τρίτο και τέταρτο, στην τρίτη και τέταρτη μορφή, φεύγει από γύρω μας, γίνεται σαν ανθρωπάκι, να το πω έτσι, και πηγαίνει στους αντιπάλους και τους βαράει. Στο Kestrum έχουμε δύο χάπια. Ναι, και speed up. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, χάσαμε μία μπλε καρδιά για αναβάθμιση ταχύτητας. Θα πάμε να δούμε και στο μαγαζί τι υπάρχει. Ίσως η μπαταρία, 9 volt, κάτι από όλα αυτά. Και η πηξίδα. Εξαιρετικό αντικείμενο, μας βοηθάει πάρα πολύ. Ειδικά στους δύο τελευταίους ορόφους, στους οποίους δεν υπάρχει ούτε item room ούτε τίποτα, και μας ενδιαφέρει κυρίως να πολεμήσουμε με τα bosses των ορόφων. Πάμε απευθείας στο item να δούμε τι υπάρχει. Καλή αναβάθμιση ταχύτητας, δεν μας πειράζει. Και εδώ έχουμε άλλο ένα φοβερό αντικείμενο, το Mitre, το οποίο αυξάνει την πιθανότητα να μας εμφανιστούν μπλε καρδιές αντικόκκινες. Εδώ έχουμε ένα mini boss, Envy. Δεν νομίζω ότι θα μας δυσκολέψει ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε τελευταίο το μπλε, διότι υπάρχει μια περίπτωση να μας εμφανίσει κάποιο αντικείμενο, νομίζω το Distant Admiration, που είναι μια μύγα γύρω από μας, η οποία κάνει ζημιά. Για να δούμε. Και όχι, δεν άφησε το αντικείμενο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ λογικά θα αντιμετωπίσουμε έναν καβαλάρι. Πάμε να δούμε και εδώ στο μαγαζί τι υπάρχει. Και όμως υπάρχουν το 9 βόλτ, το οποίο μας γεμίζει, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το βιβλίο μας, αλλά επίσης μας γεμίζει 2 στα 6, το 1 τρίτο. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον ανά 4 δωμάτια θα παίρνουμε μια μπλε καρδιά, ελπίζοντας να στακάρουμε τις μπλε καρδιές και να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Πλέον το θέμα μας είναι να μην χάνουμε ενέργεια, υγεία μάλλον. Από ό,τι φαίνεται το δωμάτιο του boss είναι λίγο μακριά, οπότε θα πάω εγώ μία σε εκείνο το δωμάτιο το οποίο βρίσκεται τέρμα αριστερά, για να μην ξαναγυρνάω μετά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ασχοληθούμε με τα αντικείμενα αγάπη, διότι βρισκόμαστε ήδη στον τέταρτο όροφο και δεν έχει εμφανιστεί κανένα. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όχι ότι θα με πειράζει. Εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτα αυτά τα αντικείμενα. Αλλά και πάλι, και να μην τα συναντήσουμε, δεν θα με πειράζει καθόλου. Εδώ έχουμε ένα boss trap room, στο οποίο θα μπούμε σίγουρα, διότι έχουμε μία κόκκινη καρδιά. Αυτό χρειάζεται μία ή μισή κόκκινη καρδιά, οπότε είμαστε κομπλέ. Και το αντικείμενο είναι το το 8 ball. Θα το πάρουμε γιατί μας δίνει μία κάρτα. Θα δούμε τι υπάρχει σε αυτή την κάρτα.
Το Spider πάλι κάνει τη δουλειά του και μας εξασφαλίζει μια πολύ σίγουρη και εύκολη νίκη μας. Εδώ ας προσπαθήσουμε να μην χάσουμε κάποια υγεία. Το τσάκ εδώ πέρα τη γλιτώσαμε. Ιεροφάντης άξιζε με το παραπάνω. Το 8-ball. Εδώ ήταν λίγο δύσκολο να αποφύγουμε την ζημιά. Για να δούμε εδώ. Ωραία, έχουμε φτάσει σχεδόν στον boss μας. Συνεχίζουμε να χάνουμε κάποιες κουμπλέ καρδιές, αλλά έχοντας όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία μας βοηθάνε να ανέβει το Book of Relation, δεν έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη. Μου φαίνεται πολύ παράξενο το δεν εμφανίστηκε κάποιος καβαλάρης. Άσχετα που χρησιμοποιήσαμε τόσες πολλές φορές το βιβλίο. Τέλος πάντων, Guardi εύκολο boss. Έχει πολύ υγεία, αλλά και πάλι μας πειράζει. Ξεκλειδώσαμε Little Chub και πήραμε άλλο ένα πολύ καλό αντικείμενο. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα η τύχη μας χαμογελάει. 5 γράμμα μας αυξάνει την ζημιά που κάνουμε. Συν μας δίνει επιπλέον 35% πιθανότητα να εμφανιστεί Devilman. Μέχρι στιγμής δηλαδή έχουμε πάρει πάρα πολύ καλά αντικείμενα. Θα θεωρούσα παράλογο να πω ότι δεν θα κερδίσουμε. Να δούμε τι κάρτα έχουμε και εδώ. High Priestess, θα τα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Και Infestation, κάθε φορά που μας χτυπάνε εμφανίζονται μύγες. Πάμε απευθείας στο boss. Μετά θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα δωμάτια. Διότι τώρα που έχουμε και το 5 γραμμ, οι πιθανότητες μας να βγάλουμε Devilum είναι υπερβολικά αυξημένες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε κλειδιά. Πράγμα παράξενο. Αλλά λογικά θα βρούμε από κάπου. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι. Τώρα ειδικά που είμαστε σε τόσο καλή θέση και σε τόσο καλή κατάσταση. Θέλω παραπάνω ταχύτητα. Δεν με πειράζει. Εδώ δεχτήκαμε ζημιά. Πήραμε και το Joker. Θα δούμε αν δεν εμφανιστεί το Devil Room. Θα χρησιμοποιήσουμε το Joker. Εδώ έχουμε τον Conquest. Αν και μας εμφάνισε τον War. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Είναι από τους καβαλάρες ίσως ο πιο δύσκολος. Αν και, εντάξει, για τη δικιά μας κατάσταση δεν είναι τόσο δύσκολος. Εδώ καλό θα ήταν οι μύγες να κάνουν κάποια ζημιά, γιατί ήδη έχω δεχτεί εγώ λίγη παραπάνω ζημιά από όσο θα ήθελα βασικά. Και κάπου εδώ θα τελειώσουμε νομίζω. Όχι ακόμα. Άλλο ένα Cube of Meat. Βλέπετε ότι απέκτησε πρόσωπο και βαράει μαζί με εμάς. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από όλα αυτά, διότι δεν έχουμε καρδιές και αν τις πάρουμε θα μείνουμε χωρίς καρδιές. Οπότε τα αφήνουμε και συνεχίζουμε να τελειώσουμε με τον όροφο. Το High Priestess θα το πάρω, το χρησιμοποιήσω σε κάποιο δωμάτιο και φεύγοντας θα πάρω το Joker. Συνεχίζουμε να παίρνουμε τις μπλε καρδιές και συνεχίζουμε να θέλουμε κλειδιά.
ξανά στο ίδιο σημείο δέχτηκα τη ζημιά στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εδώ έχουμε ένα μίνιμπος. Θα ξαναπάμε, γιατί από ό,τι φαίνεται το πολύ speed μου με τράβηξε λίγο. Πάμε και στο trap room. Θα πάμε στο μαγαζί, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αρκεί να βρούμε το κλειδί που θέλουμε. Θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα από τους αντιπάλους και γενικά από το post trap room. Άλλον ήθελα να κερδίσω, άλλον κέρδισα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα λίγο δύσκολο δωμάτιο. Ωραία, καλά τα καταφέραμε. Α, το κλειδί για να μπούμε στο market. Το ladder θα το πάρω. Δεν με πειράζει. Δεν έχω να χάσω κάτι, δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Εδώ συνεχίζουμε και παίρνουμε ζημιά. Μια, δυο βόμβες και μία ενεργή. Από βόμβες είμαστε πολύ καλά, παρά είμαστε άνετοι. Εδώ θα αφήσουμε να κάνουν άλλη τη δουλειά για μας. Και αφού την κάνανε, μπορούμε να τους κερδίσουμε για να πάρουμε τα κλειδιά μας. Σιγά σιγά τελειώνουμε και από αυτόν τον όροφο. Ετοιμαζόμαστε για τη μάχη με την μαμά, η οποία δεν θα είναι δύσκολη. Έχουμε πολλή υγεία. Έχουμε damage, έχουμε ταχύτητα. Δεν πετάμε. Δεν μας πειράζει αυτό. Είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Βόμβες έχουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο σεντούκι. Από ό,τι φαίνεται μυστικά δωμάτιο, μυστικό δωμάτιο το δεύτερο δεν υπάρχει ούτε εδώ. Παρ' όλα αυτά εγώ θα ανοίξω και αυτό το σεντούκι. Να πάρω περισσότερες βόμβες. Θα την βάλω εδώ τη μία τη βόμβα. Να πάρουμε άλλα δύο νομίσματα. Θα πάρουμε το Joker γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε το High Priestess. Και πάμε στον όροφο που θα πολεμήσουμε τη μαμά. Αυτό που θα κάνουμε είναι πρώτα να εξερευνήσουμε όλο τον όροφο και μετά να πάμε εκεί πέρα, διότι από τη στιγμή που θα πολεμήσουμε δεν θα μας αφήσει να φύγουμε. Για να δούμε εδώ. Δύο χάπια, I found pills και εδώ έχουμε tears up, πάρα πολύ καλό χάπι. Είμαστε μια χαρά. Και εδώ πέρα έχουμε το soup dagoop. Τι κάνει αυτό? Αυτό που μόλις είδατε κάνει. Λοιπόν, σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω τον Joker τώρα. Δεν έχω να χάσω κάτι. Και έχουμε δύο γκάπι αντικείμενα. Τα θέλουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε και τα δύο, οπότε σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Εδώ φαίνεται πόσο καλή ζημιά κάνουμε και με το Spider Bite. Σε πόσο πλεονεκτική θέση είμαστε κάθε φορά που πολεμάμε έναν αντίπαλο και τον επηρεάζει το Spider Bite. Εδώ έχουμε κάποιους αντιπάλους που καλό είναι να μην μας χτυπήσουν, γιατί μας κάνουν μια ολόκληρη καρδιά ζημιά και δεν μας ακούμπησαν. Εδώ μέσα τι έχουμε? Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, δεν έχουμε κλειδί. Τελικά τα συναντήσαμε και τα αγκάπη αντικείμενα. Αλλά από ό,τι φαινόταν, όταν δεν σου δίνουν ή τα boss με τα οποία πολεμάς επιπλέον καρδιές, διότι έχοντας και το Book of Revelation πολεμήσαμε δύο καβαλάριδες, οπότε
μειώθηκε και από εκεί πιθανότητα για επιπλέον υγεία, τότε δεν μπορείς να ωραία, ξέχασα τι θέλω να πω. Δεν μπορείς να στηριχθείς στο Devil Room, διότι αν δεν έχεις υγεία να ανταλλάξεις με αντικείμενα, σημαίνει ότι κάθεσαι έτσι όπως είσαι. Εδώ χάσαμε ενέργεια. Δεν πειράζει. Ενέργεια υπάρχει για να χάσουμε, οπότε το αφήνουμε έτσι. Εφόσον έχουμε πάει και στον Devil Room, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να χάσουμε και λίγη παραπάνω ενέργεια. Ναι, αυτή ήταν η δικιά μου βλακεία. Πάρουμε και τη βόμβα. Δεν μας έχουν μείνει πάνω από 5 δωμάτια. Η ζημιά μας είναι εξαιρετική. Άλλο ένα mini boss, last. Δεν μπορεί να μας κάνει και κάτι ιδιαίτερο. Για να δούμε εδώ, έχουμε range down. Δεν θα το προτιμούσα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ μου φαίνεται λίγο παράξενο που δεν έχασα υγεία. Τέλος πάντων, θα πάρουμε την μπλε καρδιά, εννοείται. Δεν την αφήνουμε, για κανένα λόγο. Κλειδί δεν έχουμε, οπότε εφόσον δεν έχουμε κλειδί, μία βόμβα εδώ, άλλη μία βόμβα εδώ, δεν μας έδωσε. Πάμε κάτω. Θα πάμε στον κουλοχέρι να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κλειδί. Όχι. Θα βάλουμε την βόμβα. Και όχι, δεν πήραμε κλειδί δυστυχώς. Δεν πειράζει, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στο μαγαζί αυτού του ορόφου. Εντάξει, δεν νομίζω να μας επηρεάσει τόσο πολύ στην έκβαση του αποτέλεσματος. Λοιπόν, η μαμά. Έχουμε και λέμε Spider Bite. Pentagram Pact. Μας κάνουν όλη τη δουλειά. Αρκεί να σκάσει και αυτό εδώ πέρα. Είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Καμία επικινδυνότητα να χάσουμε. Και κερδίσαμε 2 μπλε καρδιές. Η τσάντα νομισμάτων της μαμάς. Range down δεν το θέλουμε. Tears up το θέλουμε. Οπότε αυτά. Συνεχίζουμε. Womp 1. Πηγαίνουμε προς τον boss, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Όπως είπαμε, εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε item room ούτε τίποτα. Οπότε πηγαίνουμε απευθείας στον boss. Γιατί όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει και το Devil Room. Διότι όσο λιγότερα δωμάτια, τόσο λιγότερο damage δέχεσαι και παραμένουν οι πιθανότητες. Πήραμε και μια λευκή καρδιά. Η λευκή καρδιά τι μας προσφέρει? Μας προσφέρει τη δυνατότητα, εάν δεν τη χάσουμε, να μεταμορφωθεί σε μια κόκκινη καρδιά στον επόμενο όροφο. Από ό,τι φαίνεται η διαδρομή μας θα είναι μεγάλη μέχρι τον boss. Θυμήθηκαν ότι υπάρχουν και μυστικά δωμάτια από ό,τι φαίνεται. Ας τελειώσουμε από εδώ και ας αφήσουμε τελευταίο το Angel Fetus. Για να δούμε, τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε πάνω. Κάνα ζητιάνο θα ήταν πολύ καλά να συναντούσαμε. Κάνα ζητιάνο σε νομίσματα, διότι αυτά έχουμε και μας περισσεύουν. Εδώ θα αφήσουμε να κάνει τη δουλειά το Cube of Meat και τα υπόλοιπα θα τα αφήσει σε μας. Τι έχουμε εδώ? 2 of Diamonds, το χρησιμοποιούμε, διπλασιάζει τα λεφτά μας. Τώρα για να δεν θέλουμε ζητιάνο.
Είναι λίγο δύσκολο να τα ανοίξω, οπότε το αφήνουμε. Το μάτι είναι ένας εύκολος αντίπαλος και πάμε στον Death. Και ο Death είναι σχετικά δύσκολος από τους καβαλάριδες, ίσως μερικοί το θεωρούν πιο δύσκολο από τον Conquest, επειδή έχει και δύο μορφές κιόλας. Ναι, έλα, τελείωνε. Και εδώ πέρα έχουμε το Cube of Meat στην τρίτη μορφή. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε τις 9 ζωές και το quarter, 25 νομίσματα. Δεν θα πάρουμε τίποτα εκεί από εδώ και απλά θα συνεχίσουμε να πάμε στον τελευταίο μας όροφο, να πολεμήσουμε την καρδιά της μαμάς για να τελειώσουμε τη διαδρομή μας. Συναντήσαμε και τα τρία από τα τέσσερα αντικείμενα γκάπη. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε κανένα, διότι στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν και στις περιστάσεις αυτές που υπήρχαν, ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, Transcendence, μας κάνει και πετάμε ένα τέτοιο αντικείμενο, και μόνο που σου δίνει αυτή την ιδιότητα είναι εξαιρετικό. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Α, έλεγα ότι παρόλο που βρήκαμε όλα τα αντικείμενα γκάπη, δεν θα μας έδινε κάτι παραπάνω. Ίσα ίσα δεν θα είχαμε την υγεία που έχουμε τώρα, ώστε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι θα έχουμε μια πολύ σίγουρη νίκη. Λοιπόν, πάμε και στην καρδιά της μας. Αφήνουμε τις βόμβες μας. Έχουμε και το Cube of Meat. Εδώ έκανα εγώ μια βλακεία. Η μάχη δεν είναι δύσκολη, αρκεί να μην πετάει τις βόμβες κιόλας. Cube of Meat. Και κάπου εδώ πέρα θα αρχίζει να μας ρίχνει και η καρδιά της μαμάς. Έχουμε σχεδόν τελειώσει, έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, αυτή ήταν άλλη μία διαδρομή μας στο Binding of Isaac, κερδίζοντας την καρδιά της μαμάς. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Από το επόμενο επεισόδιο δεν θα παίξουμε τον Isaac, θα παίξουμε με κάποιους άλλους. Να είστε καλά και θα τα πούμε μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!